Πάμε γρήγορα χαρά λεμονή σε σένα, γιατί είχαμε ένα απίστευτο θέμα στο αστυνομικό δελτίο. Τον πυροβόλησαν, ενώ νωρίτερα τον βασάνισαν και του είχαν κόψει τη γλώσσα. Για πες μας. Ναι, αυτό έγινε σε ένα χωριό στο Βιλαδένδρο, στο Ρέθυμνο, όπου σήμερα το πρωί συνέβησαν όλα, όταν ο γιος ενός 70χρονου άνδρα τον εντόπισε σε μία αποθήκη που βρίσκεται κοντά στην κτηνοτροφική του μονάδα, αιμόφυρτο από πυροβολισμούς που δέχτηκε στα άκρα και στην κοιλιά και με κομμένη τη γλώσσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι που φορούσαν κουκούλες περίμεναν το θύμα τους μέσα στην κτηνοτροφική του μονάδα. Μόλις μπήκε, τον πυροβόλησαν χωρίς εκείνος να προλάβει να αντιδράσει. Ο άνδρας φέρει τραύματα από τουλάχιστον 2 πυροβολισμούς από πιστόλι ή περίστροφο στην κοιλιά, τη σπονδυλική στήλη και τα άκρα, πόδια και χέρι. Χαρακτηριστικό της αγριότητας της επίθεσης και σοκαριστικό είναι ότι βασανίστηκε, καθώς εκτός από τους πυροβολισμούς βρέθηκε με κομμένο, πιθανώς από αμβλή αντικείμενο, τμήματος της γλώσσας του. Ο 70χρονος, έχοντας ακόμα τις αισθήσεις του, τηλεφώνησε στο γιο του, έσπευσε στο σημείο, τον βρήκε σε άσχημη κατάσταση. Ο γιος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι άνδρες έσπευσαν βέβαια μέσα στο σημείο, άρχισαν τις έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες. Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στην εντατική του νοσοκομείου Ρεθύμνου με πολλαπλά τραύματα και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται πολύ κρίσιμη. Η επίθεση όμως, Φίλιππε, έχει άρωμα βεντέτας, γιατί τον Ιούλιο είχε δεχθεί επίθεση ο γιος του με καυστικό υγρό. Ο 26χρονος στις 31 Ιουλίου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του όταν 2 άντρες που φορούσαν κράνη και ήταν πάνω σε μηχανή του έριξαν υδροχλωρικό οξύ και διέφυγαν. Οι κάμερες κατέγραψαν τους 2 δράστες να πλησιάζουν το θύμα με το μηχανάκι και βέβαια και το χτύπημα. Οι 2 κρανοφόροι έφυγαν. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στα μάτια και όπως λέει ακόμα και σήμερα από το ένα μάτι δεν βλέπει καλά. Η σύνδεση λοιπόν των 2 επιθέσεων για την αστυνομία είναι αναπόφευκτη και σε αυτό οδηγούν και μία σειρά από ντοκουμέντα, στοιχεία και μαρτυρίες. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και 3 άτομα παραμένουν υποκράτηση.